Βαρύ και ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα στη Λευκοσία μετά την απόφαση του Eurogroup που μπορεί να διασφαλίζει τη σωτηρία της οικονομίας, δεν πάβει όμως να προκαλεί ανησυχία στους πολίτες. Οι τράπεζες θα ανοίξουν και πάλι την Πέμπτη, ενώ θα ισχύσουν περιορισμοί στην ανάληψη χρημάτων για κάποιο διάστημα. Διάχυτος είναι και ο φόβος ότι ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδος ύφεσης με μεγάλες θυσίες. Αυτό είναι κακό για την οικονομία. Δεν πρέπει να αφήσουν παρατεταμένα κλειστές τις τράπεζες, γιατί η αγορά έχει νεκρώσει και ο κόσμος έχει ακόμα, είναι ενοχλημένος. Αυτή η αβεβαιότητα τον ενοχλεί καθημερινά. Είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι βλέπετε είναι όλα άδεια. Οι επιχειρήσεις όλες σταματήσανε. Ρεστό εδώ δεν υπάρχει καθόλου. Αν έρθουν τώρα να μας πούνε από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα ότι δεν μας επιτρέπουν για το restriction, το limit που θα τραβάει ο κόσμος, σημαίνει όλος ο κόσμος θα μπει στις τράπεζες, το running και θα τα πάρει όλα και θα φύγει. Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης στο διάγγελμά του χαρακτήρισε τη συμφωνία οδυνηρή, αλλά πρόσθεσε ότι ήταν η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να δοθεί. Παράλληλα, προανήγγειλε έρευνα κατά αίτια της οικονομικής κρίσης και την απόδοση ευθυνών. Η Κύπρος βρέθηκε μια ανάσα πριν από την οικονομική κατάρρευση. Οι επιλογές μας δεν ήταν ούτε εύκολες, ούτε το περιβάλλον το ιδανικότερο. Όμως, με σκληρή διαπραγμάτευση, με επιμονή, αλλά και με συνέστημα ευθύνης, φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που διασφαλίζει τις προοπτικές της χώρας. Συγκρατημένη άνοδο στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Αρκετοί επενδυτές φαίνεται να επανατοποθετούνται στην αγορά μετά την πτώση των προηγούμενων συνεδριάσεων.